Αφενός δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, το οποίο αποτελεί και τον βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα του συστήματος, ενώ την ίδια στιγμή το ελληνικό κράτος με αποφάσεις της τότε κυβέρνησης διατήρησε τις ίδιες εκείνες διοικήσεις που είχαν οδηγήσει τις ελληνικές τράπεζες στο χείλος του γκρεμού. Βιώσαμε λοιπόν όλοι μας μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Το ελληνικό κράτος να αγοράζει επί της ουσίας τις τράπεζες, αφήνοντας όμως τη διοίκησή τους, το management τους, στους προηγούμενους μετόχους. Είναι και αυτό άλλο ένα επεισόδιο που αποδεικνύει τις βαθιές σχέσεις διαπλοκής και εξάρτησης της πολιτικής εξουσίας από την οικονομική ολιγαρχία στον τόπο μας. Δεσμευόμαστε λοιπόν ότι αυτή η αρνητική παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή τη φορά δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Οι τράπεζες που θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση με χρήματα του ελληνικού δημοσίου θα έχουν και το αντίστοιχο management. Η περίοδος των εξαρτήσεων, η περίοδος της διαπλοκής και των πελατειακών διευθετήσεων έχει τελειώσει οριστικά. Και καλό είναι αυτό να το γνωρίζουμε όλοι.